Χριστός Ανέστη. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Κοιλίδες από μέλη. Γυρεύοντας την πίστη στον καιρό της πανδημίας. Το νέο βιβλίο του Γιώργου Μπάρλα. Η χριστιανική πίστη μπορεί να βοηθήσει να βγούμε από τα αδιέξοδα της αρρώστιας, της ανασφάλειας και του φόβου και να αποτελέσει βάλσαμο για τις ψυχές. Γιώργου Μπάρλα, Κοιλίδες από μέλη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο για παραγγελίες 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Γεια σας, ομιλήματα για σήμερα στην παρέα σας. Είμαστε εδώ για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας όπως πάντα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον έχω φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Στέφανου Δημόπουλου, «Δρόμοι της Αγιότητας», ο γέροντας Επιφάνιος Θεοδρόπουλος και ο πνευματικός κόσμος της Κεχαριτωμένης. Προσκύνημα στον τάφο του πατρός Επιφανίου. Τον συνομήλικό μου, πατέρα Αθανάσιο, τον γνώρισα στα Μετέωρα και αργότερα στη Σιμωνόπετρα, πάντα κοντά στο γέροντά μας Εμιλιανό. Ψάλτης ακούραστος της αδελφότητος και συγγραφέας πλήθους ακολουθιών νέων και παλαιών Αγίων. Υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας είναι ο τίτλος του μετά το θάνατο του γέροντα Γεράσιμου Μικραγιαννανίτη. Όλοι τον αγαπούν τον πατέρα Αθανάσιο. Έτσι κι εγώ δεν είμαι εξαίρεση και δεν μπορούσα να του χαλάσω το χατήρι όταν μου ζήτησε να τον πάω για προσκύνημα στο μνήμα του πατρός Επιφανίου Θεοδρόπουλου που βρίσκεται έξω από το μοναστήρι της Κεχαριτωμένης στην Τριζίνα, το οποίο έκτισε ο ίδιος. Είχε κατέβει στην Αθήνα σε ένα συνέδριο που έγινε στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου προς τιμήν του Αγίου Σοφρονίου από το Έσεξ της Αγγλίας. Το 2007 ήταν και ο πατέρας Μωυσής και ο γέροντας Ελισαίος και ο πατρίς Ζαχαρίας από το Έσεξ και άλλοι πολλοί αγιορείτες μοναχοί, ηγούμενοι, γεροντάδες και αρχιερείς. Δέχτηκα με χαρά την πρότασή του, γιατί και εγώ δεν είχα αξιωθεί να προσκυνήσω το μνήμα του πνευματικού του αγαπημένου μου παππού Αντωνάκη. Μια φορά μονάχα τον γνώρισα και πήρα την ευχή του σαν νεαρός φοιτητής. Έχω κρατήσει τα βιβλιαράκια που μου χάρισε με τη μετάφραση της Θείας Λειτουργίας και της Μεγάλης Εβδομάδας στην Ελληνική. Και μην κοιτάτε τώρα που κυκλοφορούν δεκάδες μεταφράσεις. Τότε ήταν ο πρώτος και ο μόνος που αποτόλμησε να τα μεταφράσει. Με βοήθησε πολύ η χρήση τους να αισθανθώ και να ζήσω και να καταλάβω, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν, τη Θεία Λειτουργία και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Προσκύνησα το μνήμα του στην είσοδο του μοναστηριού και διάβασα στην ταφόπλακα. Ενθαδικείται το χωικόν σκήνος του Επιφανίου Θεοδροπούλου, αρχιμανδρίτου, ετών 59, χωριστέν από τις ψυχής, είναι κάλεσεν ο Κύριος τη 10η Νοεμβρίου 1989. Και από κάτω, Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμον, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Το δε βασιλεί των αιώνων, αφθάρτο, αοράτο, μόνο σοφό Θεό, τιμή και δόξα, εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Απόρρισα, γιατί είχα ακούσει ότι ο γέροντας Επιφάνιος, που υπέφερε από έφηβος, από αϊπνίες, είχε αφήσει εντολή να γράψουν στην ταφόπλακά του, επιτέλους εκοιμήθην.
Την απορία μου την έλυσε ένας από τους παλιούς μοναχούς της αδερφότητος της και χαριτωμένης. Ο γέροντας κάποτε διάβασε σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο, του οποίου ο συγγραφέας δεν ευτύχησε εν ζωή να έχει δικό του σπίτι, πως σκεφτόταν στην ταφόπλακά του επάνω να γράψει επιτέλους «εστεγάστην». Ο γέροντας χαμογέλασε και είπε αστειευόμενος: «Καλή ιδέα, και εγώ θα βάλω να μου γράψουν «επιτέλους εκοιμήθην». Ο ύπνος του είχε μικρή διάρκεια και ήταν υποβοηθούμενος από χάπια. Κάποτε νοσηλευόταν άρρωστος και αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, ρώτησε τον συνοδό του πόση ώρα ήταν κοιμισμένος. 4 λεπτά, γέροντά μου. 4 λεπτά της ώρας». Ούτε άρρωστος δεν μπόρεσε να κοιμηθεί λιγάκι παραπάνω. Κι όμως, ο γέροντας Επιφάνιος είχε διάβγεια πνεύματος, εργαζόταν πνευματικά και εξομολογούσε αναρρύθμιτα πνευματικά του τέκνα. Ήθελε να μεταφράσει στα νεοελληνικά και τις καταβασίες του όρθρου, αλλά δεν πρόλαβε. Του άρεσε πολύ το γράψιμο και ήταν πολύ της ακρίβειας. Μας έλεγε πως όταν έγραφε, έτρεχε το κείμενο και το χέρι του από τον αγκώνα ως κάτω στα δάκτυλα που κρατούσαν το στυλό, αισθανόταν σαν να ήταν ξένο. Έτριζε η πένα του στο χέρι του. Τελειώνοντας την επίσκεψη, μας κέρασαν φιλόξενα σπιτική λεμονάδα από τα λεμονόδεντρα που έχουν στο μετόχι τους λίγο πιο κάτω, στον κάμπο της Τριζίνας. Μας πρότεινε να περάσουμε για λίγο, φεύγοντας να μας το δείξουν. Έτσι βρεθήκαμε σε ένα μικρό παράδεισο 5 λεπτά από το μοναστήρι, με οποροφόρα κάθε λογής, μέχρι λωτούς και ακτινίδια παράγουν, και βέβαια ελαιόδεντρα και λεμονοπορτόκαλα. Όλα αυτά τα καλλιεργούν μόνοι τους με ένα-δυο εργάτες, και έτσι είναι τελείως αυτάρκης ως προς την τροφή τους. Οι καλόγεροι, όπως και στο Άγιον Όρος άλλωστε, δεν τρώνε κρέατα, μονάχα καναψάρι στις γιορτές. Εκείνο όμως που μου άρεσε πολύ ήταν όταν στο μέσον αυτού του αγροκτήματος αντίκρισε ένα μικρό μοναστηράκι. Καμία 20 ανεξάρτητα δωμάτια, με σωτηχία, σε σχήμα αγγείλης, κτισμένα σαν μια μεγάλη αγκαλιά, και μια εκκλησία με στη μέση. Οι μοναχοί ερχόμαστε εδώ για παγκινιά, όταν μαζεύουμε τις ελιές, και το καλοκαίρι τα παραχωρούμε σε πολύτεκνες οικογένειες κληρικών και μη, ανεξαρτήτως αν είναι φίλοι της μονής ή όχι, για να παραθυρίσουν δωρεάν και να είναι και κοντά στο μοναστήρι. Πίσω από την εκκλησία είδα μια παιδική χαρά και γήπεδο για μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Λίγο πιο πάνω από το μετόχι βλέπω μια όμορφη εκκλησία με αγίασμα μέσα στα πλατάνια, αφιερωμένη στον Άγιο Επιφάνιο, επίσκοπο Κύπρου. Τι σύμπτωση. Είναι σαν να κρατάει το μετόχι αγκαλιά από ψηλά ο γέροντας Επιφάνιος και ο Άγιος του και να το προστατεύουν. Στην πανήγυρή του, στις 12 Μαΐου, έρχεται κόσμος πολλής από τη γύρω περιοχή και από τα Μέθανα, το Γαλατά, την Ερμιόνη και το Κρανίδι, αλλά κυρίως από τον Πόρο, και γίνεται μέσα στα πλατάνια σωστό πανηγυράκι, κολυβάδικο, παπαδιαμαντικό, και το αγίασμα δίπλα να τρέχει. Μου θύμισε πίνακα του Καγκαρά, το τελευταίο μας ναΐφ ζωγράφο του 20ου αιώνα, που αγιογράφησε στα νιάτα του πολλούς ναούς ακόμη και στο Άγιον Όρος. Οι κυνηγοί της γύρω περιοχής που λέγεται του Αγίου Επιφανίου προσφέρουν στους προσκυνητές δωρεάν σουφλισμένα αγριογούρουνα που έχουν θυρεύσει. Με αξίωσε ο καλός Θεός και η ευχή του γέροντα Επιφανίου να τα απολαύσω όλα αυτά στα χρόνια που ακολούθησαν, και κυρίως να δω παιδιά και εγγόνια μου να χαίρονται όλες αυτές τις ευλογίες σε ένα περιβάλλον ασφαλές, φιλόξενο και στοργικό από τους πατέρες, που είναι πάντα πρόθυμοι να εκενώσουν εαυτόν για κάθε ηλική μα προπαντός πνευματική βοήθεια. Για τη λατρεία τους ακολουθούν το αγιορείτικο τυπικό με αγρυπνίες και νυκτερινές ακολουθίες, και η βυζαντινή τους ψαλτική δεν υστερεί σε τίποτα από το Άγιον Όρος. Ίσως λιγότερα μακρόσυρτα και πανηγυρικά ψαλσίματα και θεριρέμ που δεν συμπαθούσε καθόλου ο γέροντας Επιφάνιος. Πολλές φορές, ακούγοντας τις καλλιεργημένες τους νεανικές φωνές, θυμάμαι τον πατέρα Αθανάσιο τον Σιμωνοπετρίτη στα νιάτα του, όταν τον πρωτοάκουσα στα Μετέωρα. Τον ευγνωμονώ από καρδιάς για την ιδέα του να επισκεφτούμε τον τάφο του γέροντα Επιφανίου.
και το όνομα αυτής και χαριτωμένη. Όλα τα ονόματα και τα επίθετα της Παναγίας τα έχει βγάλει ανθρώπινους. Γοργοϊπίκος, φανερωμένη γιάτρισα, προυσιώτισα, μυρτιδιώτισα, τριχερούσα, γαλακτοτροφούσα και άλλα πολλά, πάρα πολλά που εκφράζουν την αγάπη και το σεβασμό του ανθρώπου προς τη μητέρα του Χριστού Θεού του. Υπάρχει όμως και ένα όνομα αγγελικό, το χέρι και χαριτωμένη Μαρία, που με αυτό προσφώνησε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ την Παναγία όταν της έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της έλευσης του Χριστού στον κόσμο. Αυτά σκεφτόταν ο γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος όταν αποφάσισε να αφιερώσει το μοναστήρι που ίδρυσε στη μητέρα του Κυρίου. Έθεσε όμως το ερώτημα σε όλα τα μέλη της υποίδρυσης συναδελφότητος, ανάμεσα στα τρία επικρατέστερα, παραδείγματος χάρη αμόλυντος κλπ, η πλειοψηφία διάλεξε το κεχαριτωμένη. Έψαξε εγκυκλοπαίδειες και όποια εκκλησιαστική πηγή υπήρχε. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ακόμα το γκουγκλάρισμα, το ίντερνετ και το κομπιούτερ. Κομπιούτερ ήταν το μυαλό του. Βρήκε λοιπόν σε μια πηγή ότι υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη παλιά ένα ησυχαστήριο με το όνομα Κεχαριτωμένη και αποφάσισε έτσι να ονομαστεί το μοναστήρι. Έλα όμως που δεν υπήρχαν πληροφορίες για εικόνες. Ειδοποίησε λοιπόν τον πατέρα Πατάπιο που βρισκόταν ήδη στην Ιερά Μονή Φιλοθέου στο Άγιον Όρος κοντά στο γέροντα Εφραίμ, μετέπειτα Αριζονίτη, όπου εμόνασε 13 μήνες, πριν κατέβει και ενταχθεί στο υποίδρυση καινούριο μοναστήρι. 9 Έκτου του 77, να παραγγείλει στον πατέρα Νικόδημο Κυπραίο δύο εικόνες της Παναγίας και Χαριτωμένης. Ο πατήρ Νικόδημος καταγόταν από την Άξο, είχε πνευματικό τον πατέρα Επιφάνιο και τότε είχε εγκατασταθεί στο κελάκι της Αναλήψεως κοντά στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Ήταν καλός αγιογράφος και άνθρωπος της νοεράς προσευχής. Αλλά πώς είναι αυτή η εικόνα της Παναγίας της και Χαριτωμένης δεν ήξερε, ήθελε οδηγίες. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Πατάπιος πήγε μια περιοδία εντός Αγίου Όρους να αποχαιρετήσει τους αγιορείτες αδελφούς και πατέρες και να ψάξει συγχρόνως μήπως βρει πουθενά εικόνα και Χαριτωμένη. Προσκύνησε τα ασκηταριά του Οσίου Ιωσήφ του Σπηλαιώτου στην Αγία Άννα που τον εγνώριζε από τις διηγήσεις του γέροντα Εφραίμ της Φιλοθέου. Πήγε και παραδίπλα στον Όσιο Παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια. Του ζήτησε να επιτρέψει να βγουν από μια φωτογραφία αναμνηστική. Ο γέροντας αρχικά αρνήθηκε, αλλά ο πατήρ Πατάπιος είχε επιχειρήματα και τον έπεισε. «Τι θέλω για τον πατέρα Επιφάνιο, τον γέροντά μου. Ταλαιπωρείται από τις αϊπνίες του και γι' αυτό δεν μπορεί να σας επισκεφτεί στο Άγιον Όρος. Εσείς δεν βγαίνετε στον κόσμο, τουλάχιστον να σας δει σε μια φωτογραφία». Ο Όσιος Εφραίμ εγνώριζε από τα γραπτά του και πολύ εκτιμούσε τον πατέρα Επιφάνιο. Έτσι δέχτηκε και φωτογραφήθηκαν. Μαζί και ο πατήρ Ιωσήφ, ο πρώτος υποτακτικός του. Λίγο παραδίπλα βρήκε στα Κατουνάκια στους Δανιηλαίους που εκτός από ψαλτική είχαν εργόκυρο και την αγιογραφία μια εικόνα της Παναγίας και Χαριτωμένης. Τον ενημέρωσαν πως είναι αντίγραφο από παλιά εικόνα που βρίσκεται στο ιερό πίσω από το σταυρό της Αγίας Τράπεζας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος. Πήγε λοιπόν και εκείνος στην Ξενοφόντος και ζήτησε την άδεια να τη φωτογραφήσει. Πραγματικά του άνοιξαν την εκκλησία. Ο πατήρ Πατάπιος βρήκε την εικόνα στο ιερό και τράβηξε μια φωτογραφία, αλλά ο διακονητής που τον συνόδεψε είχε φαίνεται πολλές δουλειές και τον επίεσε γρήγορα να φύγουν. Καθόταν λοιπόν ο πατήρ Πατάπιος λυπημένος έξω από την εκκλησία, φοβούμενος πως η μία και μοναδική φωτογραφία δεν βγήκε και πολύ καλή και δεν θα αρκούσε στον πατέρα Νικόδημο Κυπραίο, τον αγιογράφο που θα έφτιαχνε την εφαίστειο εικόνα της Κεχαριτωμένης. Εκεί που στεκόταν έξω από την εκκλησία, τον χαιρέτησε ένας κληρικός επίσης επισκέπτης. Ήταν ο πατήρ Σημεών Κραγιόπουλος, που τον ερώτησε γιατί είναι λυπημένος. Ο πατήρ Πατάπιος του είπε πως έχει γέροντα τον πατέρα Επιφάνιο και ότι του ανέθεσε την αγιογράφηση της εφαίστειας εικόνας του μοναστηριού που ιδρύει με το όνομα και Χαριτωμένη και πως θα ήθελε να βγάλει λίγες φωτογραφίες από την πρωτότυπη εικόνα στο ιερό του Ξενοφόντος. Τότε ο πατήρ Σημεών φρόντισε και του έφερε τα κλειδιά της εκκλησίας και έτσι ο πατήρ Πατάπιος έβγαλε τις φωτογραφίες που ήθελε και παρήγγειλε στον πατέρα Νικόδημο τις δυο εικόνες. Εν τω μεταξύ ο γέροντας Επιφάνιος διάλεξε την τριζίνα για να κτιστεί το μοναστήρι. Πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε η φιλική του σχέση και αλληλοεκτίμηση με τον Μητροπολίτη Ύδρας Ιερόθεο. Ο μακαριστός Ιερόθεος είχε γέροντα τον περίφημο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο στο μοναστήρι του Γεροκομείου της Πάτρας.
Αγαπούσε το μοναχισμό και τον εστίριζε όσο μπορούσε στη Μητρόπολη του. Θεωρούσε απόκτημα για την Τριζίνα την ίδρυση της και χαριτωμένης. Ο πλήρης τίτλος της Μητρόπολης του είναι Ίδρα Πετσών Εγίνης Ερμιονίδος και Τριζινίας. Παντού άκμασαν τα μοναστήρια επί των ημερών του. Είχε και το μεγάλο προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, που ήταν και αυτός μοναχός αρχιερέας και πρότυπό του. Η Τριζίνα επί Τουρκοκρατίας ήταν παλιά επισκοπή των Δαμαλών και είχε ακμάζουσα την Ιερά Μονή του Αγίου Δημητρίου. Ήταν φίλος ο ηγούμενος και οι 15 πατέρες της Μονής με τον Κολοκοτρώνη, γι' αυτό και η τρίτη εθνοσυνέλευση που ξεκίνησε στην Ερμιόνη ολοκληρώθηκε στην Τριζίνα κάτω από το μοναστήρι. Το περίφημο σημείωμα «Γούμενε Τυρί» που περιγράφει ο Μελάς στη βιογραφία του Κολοκοτρώνη δείχνει την άνεση που είχε προς το φίλο του ηγούμενου του Αγίου Δημητρίου και την αμεσότητα να του ζητά χωρίς ψευτοευγένειες ό,τι ήθελε. Δεν ήταν διαταγή η έλλειψη σεβασμού του ολιγογράμματου γέρου του Μοριά. Εκεί λοιπόν στην Τριζίνα είναι που εκλέξανε με εισήγηση του Κολοκοτρώνη τον Άγιο της πολιτικής Ιωάννη Καποδίστρια για κυβερνήτη της Ελλάδας και από όσιο της πολιτικής τον έκαναν οσιομάρτυρα του έθνους των Ελλήνων. Μόλις είχε σώσει, βλέπεις, ο Κολοκοτρώνης την επανάσταση από τους αραπάδες του Ιμπραήμ, που τους ξερίζωσε στη συνέχεια ο γαλλικός στρατός υπό τον στρατηγό Μεζόν ως έκφραση ευγνωμοσύνης των Γάλλων προς τον μεγάλο ευεργέτη του στον Καποδίστρια. Τους είχε σώσει από διαμελισμό ως υπουργός του Τσάρου της Ρωσίας μετά τη συντριβή του Ναπολέοντα. Ήλθε αργότερα όμως, δυστυχώς, η Βαβαροκρατία και έκλεισε παράνομα την Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου μαζί με άλλες πολλές σε όλη την παλιά Ελλάδα και δίμευσε τα κτήματά της. Η λαϊκή ευσέβεια κράτησε ζωντανό το μοναστηράκι αυτό, το οποίο μετά από δύο πυρκαγιές γκρεμίστηκε εκτός από το μικρό καθολικό και τα θεμέλια του. Εκεί λοιπόν, αντίκρι ακριβώς, ψηλά στο βουνό, μέσα σε ωραίες ρεματιές και πλατάνια, κοντά στο προσκύνημα του Αγίου Παντελεήμονα και το αγίασμά του, διάλεξε ο γέροντας Επιφάνιος να κτίσει την Καχαριτωμένη. Λεφτά δεν είχε ο γέροντας, αλλά είχε τις εφαίστειες εικόνες και την αγάπη του για την Παναγία μας την Καχαριτωμένη. Τη γη του τη χάρισε ο Κυριώργος Κλάδος όταν ο παππούλης του ζήτησε να την αγοράσει. «Για την ψυχή του πατέρα μου συγχώριο, σας τη χαρίζω, δεν θέλω λεφτά». Μονάχα, του υποσχέθηκε ο γέροντας Επιφάνιος, να μην του κόψουν το νερό από τις πηγές και ξεραθεί το ποταμάκι από όπου ποτίζεται ο κάμπος με τα λεμονοπορτόκαλά του. Το οικόπεδο το εντόπισε ο πατήρ Σιμεών, μετέπειτα Μητροπολίτης Νέας Μύρνης, που διατέλεσε ηγούμενος της Μονής την πρώτη διετία. Φτιάξανε πρώτα τρία κελάκια στα θεμέλια του πρώτου τους ναού, μια κουζινίτσα, μια μικρή τραπεζαρία και ένα διάδρομο που ένωνε όλα αυτά, πολύ χρήσιμο, διότι εκεί πέρα κοιμόντουσαν τα βράδια τα πρώτα δύο χρόνια. Η πρώτη εγκατάσταση έγινε στις 15 Τετάρτου 1977. Στο ένα κελάκι έμεινε ο γέροντας Επιφάνιος και στα άλλα οι πατέρες Ισύχιος, Σπυρίδων και Νεκτάριος και ο πατήρ Πατάπιος, ο οποίος έφτασε από το Άγιον Όρος στις 9 Έκτου του 1977 με τη δεύτερη εικόνα της Καχαριτωμένης αγκαλιά.
Αυτή την εικόνα την τοποθέτησαν στους Αγίους Ταξιάρχες, που ήταν στην αρχή πολύ μικρός ναός για τις γυναίκες. Ο πατήρ Ιγνάτιος ήλθε και αυτός το 79 και όλοι έδειξαν πολλή δουλειά για να κτιστεί το μοναστηράκι, που έμελε να επηρεάσει θετικά την πνευματική ζωή της Τριζινίας, γιατί κακά τα ψέματα σβήνει στο φως ένα δωμάτιο και αμέσως σκοτεινιάζει. Και αυτό που λένε φως μοναχής άγγελη, φως κοσμικής μοναχή, είναι μεγάλη αλήθεια. Έτσι και εδώ είχε αγριέψει η περιοχή, είχε καταντήσει γεμάτη από μάγισσες και δαιμόνια. Είχαν και τις αρχαιότητες εκεί με το διαβολογέφυρο, όπως το λένε, και χόρευε ο διάβολος κυριολεκτικά. Ολόκληρα χωριά χωρίς παπά για χρόνια. Και μην νομίζετε ότι τα έμαθα αυτά στο μοναστήρι. Μου τα διηγήθηκε ο Παπανικόλας, παλιός ψαράς, γέροντας 90 ετής, έγκαμος ιερέας που χειροτώνησε ο μακαριστός Ιερόθεος και τοποθέτησε στα τριγύρω χωριά Μεταμόρφωση, Καλονή, Άνω και Κάτω Φανάρι, Καρατζάς. Μου τα επιβεβαίωσαν και ευσεβή γερόντια γείτονές μου που πρόλαβα πριν 15 χρόνια στην Τριζίνα. Το έργο του γέροντα Επιφανίου ήταν λοιπόν προς δύο κατευθύνσεις, προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Έκτισε το άβατο μοναστήρι του με τέτοιο τρόπο ώστε να εκκλησιάζονται και άνδρες και γυναίκες με τα παιδάκια τους από τα γύρω μέρη. Το καθολικό της ζωοδόχου πηγής για τους μοναχούς και για τους άνδρες και δίπλα ακριβώς μεσοτυχία ο ναός των ταξιαρχών για τα γυναικόπαιδα. Και το αρχονταρίκι τους χωριστά και αγαπημένοι. Να μην έχουν παράπονο, γιατί έτσι όλα τα έχουν. Και ναό να βλέπουν και να ακούν το γέροντά τους να λειτουργεί και αρχονταρίκι και συνάξεις και εξομολόγηση και το κυριότερο την Εφαίστειο Παναγία την και χαριτωμένη. Ίδια εικόνα από το Άγιον Όρος. Ο πατήρ Ιγνάτιος έγινε για τους αγώνες του ο νέος ανακαινιστής του παλιού μοναστηριού του Αγίου Δημητρίου, όπου λειτουργεί ο ίδιος κάθε Κυριακή. Υπήρξε μάγειρας της αδελφότητος, αλλά φρόντιζε παράλληλα και για την πνευματική τροφή πολλών πιστών σε όλη την Τρισίνα, που για πολλά χρόνια όργωνε σαν ιεροκήρυκας. Ο πατήρης Σπυρίδων είναι ο γέροντας του μοναστηριού από το 1989. Η μονή αριθμεί 16 πατέρες, εκ των οποίων οι μισοί είναι νέοι και προπαντός καλήφωνοι. Η αδελφότητα του γέροντα Επιφανίου έβγαλε 3 αρχιερείς της Ελλαδικής Εκκλησίας που συναντιούνται εδώ στον τάφο του για το ετήσιο μνημόσυνό του κάθε χρόνο στις 10-11 μαζί με εκατοντάδες πνευματικοπαίδια και πνευματικά εγγόνια του. Τον Νέα Σμύρνης κύριο Σημεών, τον Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιουήλ και τον Παροναξίας κύριο Καλίνικο. Ο πατήρ Πατάπιος επισκέπτεται κάθε 3 χρόνια το Άγιον Όρος. Κράτησε τη σχέση του με τον Όσιο Εφραίμ Κατουνακιώτη μέχρι την εκδημία εκείνη. Την πρώτη φορά που τον επισκέφθηκε ως αδελφός της και χαριτωμένης πλέον, ο γέροντος το έκανε παράπονα. Εγώ κάθισα και με φωτογράφησες για να με δείξεις τον πατέρα Επιφάνιο. Εμένα όμως δεν μου έφερες μια δική του να τον δω. Μετά από 3 χρόνια λοιπόν, στην επόμενη του επίσκεψη, ο πατήρ Πατάπιος του πήγε τη φωτογραφία που ζήτησε. Ο γέροντας την κοίταξε καλά, έβαλε και τη χούφτα του επάνω και είπε «Οξύνος είναι ο γέροντάς σου. Πολύ οξύνος. Το βλέμμα του βλέπει πολύ μακριά. Να έχουμε την ευχή του». Και την ασπάστηκε. Ο πατήρ Πατάπιος κοινωνεί πρώτος από τους μοναχούς στη Θεία Λειτουργία και όμως αισθάνεται τελευταίος. Και γνώς και μη ποιήσας, όπως λέγει για τον εαυτό του. Γνώρισε, όπως και οι περισσότεροι από τους παλιούς αδελφούς της και χαριτωμένης, μεγάλους ασκητές και αγίους στη ζωή του. Τον Όσιο Παΐσιο Αγιορείτη, τον Όσιο Εφραίμ Κατουνακιώτη, τον Όσιο Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη, τον Άγιο Γέροντα Εφραίμ Φιλοθεήτη Αριζονίτη, που του έμαθε τα πρώτα βήματα στην καλογερική του άσκηση, μια ένεση αγιορετική στην και χαριτωμένη. Ας μπούμε στον παράδεισο, Πάτρε Πατάπιε, και σφάμε και μαζί λιγάκι ξύλο. Τόσους γνωρίσαμε Αγίους, μια καλή κουβέντα να πει ο καθένας και σωθήκαμε. Ξέρεις τι παρησία έχουν αυτοί, έχουμε τα μέσα. Τον Οκτώβριο του 1981,
Ο γέροντας Επιφάνιος συνάντησε επιτέλους τον Όσιο Εφραίμ Κατωνακιώτη, που νοσηλεύτηκε στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Κληρικών Ελλάδος. Το ανήγγειλε αμέσως τηλεφωνικά περί χαρής στον πατέρα Πατάπιο. Τι είπαν, δεν του είπε, όμως είχε χαρά μεγάλη. Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ομιλήματα, Στέφανος Δημόπουλος, Δρόμοι της Αγιώτας, ένα βιβλίο για τον γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, μας κρατάει και σήμερα συντροφιά. Και για το μοναστήρι της Κεχαριτωμένη στην Τριζινία. Η παρέα του πατρός Παταπίου. Πρόκειται για μια παρέα του καφέ μετά τη Θεία Λειτουργία στην Κεχαριτωμένη. Τα τελευταία χρόνια συχνάζω και εγώ στις διακοπές μου, τις καλοκαιρινές και τα Σαββατοκύριακα στο εξοχικό μου στην Τριζίνα. Απέναντι από τον Μπόρο, εδώ που έκτισε ο γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος το ιερόν ησυχαστήριόν του πριν πεθάνει 59 χρονών το 1989. Είναι και άβατο μάλιστα. Τις οικονομούν όμως τις γυναίκες με κάτι μεσοτυχίες στο παλιό καθολικό και μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Να ακούνε, αλλά να μην μας βλέπουν εμάς τους άνδρες, μακριά και αγαπημένοι. Το χαίρομαι πολύ αυτό το σύστημα. Έχεις την ησυχία σου, βρίσκεις τασίδι πάντοτε, προπαντός δεν σε σπρώχνει κανένας και ψήθυρος δεν ακούγεται, όπως το Άγιον Όρος. Μόνο που εδώ δεν θες αεροπλάνο και ταχύπλο ή φεριμπότ και άδειες και χρονοπολί που άντε να τον βρεις όπως κατάδεισε η ζωή μας. Αν είσαι από Τριζίνα ή από Γαλατά, απέναντι από τον Πόρο ή από την Καλονή, στο δρόμο για Επίδαυρο, σε 10 λεπτά με το αυτοκίνητό σου, βρίσκεσαι στο καθολικό της και χαριτωμένης. Άντε και 10 λεπτά της ώρας παραπάνω, αν έρχεσαι από Μέθανα ή το νησί του Πόρου ή και από Επίδαυρο ακόμα. Γιατί έχω γνωρίσει εκκλησιαζόμενους,
από όλα αυτά τα μέρη στον καφέ και στο πρωινό που απλόχερα προσφέρουν οι πατέρες μετά τη Θεία Λειτουργία. Και εκεί ξεχωριστό αρχονταρίκι για γυναίκες και ούτε στριμοξίδι, ούτε φωνές, ούτε να πέφτουν πάνω σου μικρά παιδιά ασημάζευτα από τις απευρισμένες ή αδιάφορες μανάδες. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι το υψηλό πνευματικό επίπεδο αυτών των απλών, αγρότες στην πλειοψηφία τους ανθρώπων. Φαίνεται η επίδραση του μοναστηριού και των πατέρων στον περιβάλλοντά τους χώρο. Ο ηγούμενος σταθερά πριν από τη Θεία Κοινωνία καλεί όσους δεν έχουν εξομολογηθεί ή έστω δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη του πνευματικού τους να αφήσουν τη μετάληψη για αργότερα, για μια άλλη φορά. Ούτε το βράδυ της Ανάστασης και τον 15 Αύγουστο της Παναγίας δεν έκανε εξαίρεση. Το συζητούσα με έναν ιερομόναχο της αδελφότητος από τους παλιούς και μου διηγήθηκε το εξής καταπληκτικό. Όταν ξεκίνησε το μοναστήρι έρχονταν για εξομολόγηση πολλοί και έλεγαν δεν έχω κάνει τίποτα. Και στην κουβέντα ανέφεραν θανάσιμες αμαρτίες χωρίς παραμικρή τύψη συνείδησης. Γι' αυτό ο ηγούμενος τους ανακόπτει κάπως τη φόρα για τη Θεία Κοινωνία. Επίσης γίνονται κατηχήσεις για άνδρες και γυναίκες τακτικά, κατασκηνώσεις για παιδιά στο μετόχι και πολλές φιλοξενίες ανδρών και εφήβων μέσα στο μοναστήρι. Και βέβαια το πιο συγκινητικό από όλα είναι η φροντίδα τους για τους κοφάλαλους. Φιλοξενίες για κοφάλαλα παιδιά μέσα στο μοναστήρι, αλλά και στο μετόχι τους στην περιοχή του Αγίου Επιφανίου. Και έχουν μάθει νοηματικοί 2-3 πατέρες και τους εξηγούν μέχρι και τη Θεία Λειτουργία. Και ο ιερομόναχος γιατρός της αδελφότητος φροντίζει για όλους με τις πλούσιες γνώσεις του και με τις γνωριμίες του στα διάφορα νοσοκομεία, όπου παντού εκτιμούν το έργο του. Μια μικρή βασιλιάδα της σύγχρονης εποχής μας. Πολύ του δώσε είναι το πνεύμα του Γέροντα Επιφανίου και λίγο του πάρε. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο Αρχονταρίκι, στον καφέ και στην αυλή του Πάτερ Παταπίου. Το ξέρω το κανονικά πατέρα ή πατρός πρέπει να πω, όμως μ' αρέσει να τα χρησιμοποιώ όπως οι απλοί ετούτοι άνθρωποι και όχι να διαφέρω από αυτούς τη γλώσσα. Ο Πάτερ Παταπίος λοιπόν, και όχι πατήρ και σε όποιον αρέσω, έρχεται πάντα στον καφέ και έχει μια συγκεκριμένη θέση. Δεν κάθεται στην κεφαλή του τραπεζιού ο πατήρ Παταπίος, άντε να σας κάνω και μια φορά τη χάρη, εκεί δεν έχει ποτέ καρέκλα. Έρχεται ο κύρ Κώστας, εκεί πέρα με το αναπηρικό το καροτσάκι του, για να είναι πιο άνετα. Δίπλα λοιπόν και δεξιά του Κώστα, κάθεται πάντα ο πατήρ Παταπίος και παραδίπλα καθόταν ο συγχωρεμένος Κυριλίας Μωρόπουλος. Μας έφυγε πρώτου κορονοϊού αυτός ο αρχοντάνθρωπος, που πάντοτε χαμογελούσε. Η φάτσα του μου θύμιζε Νίκο Χατζικυριάκο Γκίκα, τον σπουδαίο, ιδραίο αριστοκράτη ζωγράφο, που πρόλαβα και γνώρισα στα νιάτα μου. Ο Κυριλίας ο Μακαριστός είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του εκατοντάδες στρέμματα δίπλα στη Μόνη, είχε και ανθοκήπια και πάντοτε κατέφθανε στο εξοχικό μου με ανθοδέσμες για να μας ευχαριστήσει. Ο πατέρας του ήταν και αυτός από το Βαλτέτσι, όπως πολλοί που μένουν στο Γαλατά και την Τριζίνα, και είχε αγοράσει αυτά τα κτήματα από τον Κωνσταντίνο Κουντουριώτη. Ήταν οι γέες που φρόντισαν να τις μοιραστούν οι πλούσιοι Ιδραίοι εφοπλιστές ως αποζημίωση για τη συνεισφορά τους στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Η μάνα του πρέπει να ήταν Αγία γυναίκα, ελεήμων, που ανέθρεψε χριστιανικά τα παιδιά της και έτσι ο Κυριλίας έγινε αμέσως ένθερμος θειασότης της και χαριτωμένης, μόλις την ίδρυσε ο Γέροντας Επιφάνιος. Μου διηγήθηκε χαρακτηριστικά μια ιστορία για τη μάνα του Κυριλίας, που αξίζει να σας την αναφέρω γιατί είναι χαρακτηριστική του ήθους των παλαιών αγνών απλών ανθρώπων. Στον πόλεμο του 40 και τη γερμανική κατοχή που ακολούθησε, είχε πέσει πολύ πείνα στους αστικούς πληθυσμούς. Αντιθέτως, στους αγρότες παρά τις υποχρεωτικές απαλλατριώσεις του γερμανικού στρατού, όλο και έμενε καμιά ελιά, λαδάκι, κανένα αγώ και άλλα φαγόσιμα να μην πεθάνουν. Πήγαιναν λοιπόν στη μάνα του καπετάνησης από τον πόρο και της προσφέρανε πολύτιμα σερβίτσια, ασημικά και πορσελάνες και μεταξωτά υφάσματα, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ. Φερμένα από τους καπετάνιους άνδρες τους, από τα μακρινά τους προπολεμικά ταξίδια και τη ζητούσαν λίγο λάδι για να θρέψουν τα παιδιά τους που λιμοκτονούσαν. «Τι να τα κάνω εγώ παιδάκι μου αυτά τα πράγματα, κράτησέ τα να πρικήσεις τα παιδιά σου και φέρε εδώ να σου γεμίσω το μπουκάλι λάδι. Δεν θέλω τίποτα». Αυτό λοιπόν ήταν το ήθος των παλιών αγνών ανθρώπων τόσο κοντά στο ήθος του μοναχισμού. Προφανώς δεν ήταν όλοι έτσι, αλλά υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα σας γράψω για τους άλλους της παρέας,
με τα χοντρά μουστάκια, τα ροζιασμένα χέρια και τις σιλιοκαμμένες φάτσες, γιατί ευτυχώς όλοι ακόμα ζουν και εγώ ακούω και μαζεύω ιστορίες που κάποτε, αν θέλει ο Θεός, ίσως να γράψω. Καθόμουν πάντα αντικριστά τους στο τραπέζι και άκουγα σαν σφουγγάρι για το γέροντα Επιφάνιο την ίδρυση του μοναστηριού και τη ζωή τους. Ιστορίες θαυμαστές, μέσα από τις οποίες βλέπεις το έλεος και τη χάρη του Θεού να περιλούζουν και να βοηθούν τους εκλεκτούς του. Μια ιστορία ακόμη θα σας διηγηθώ, που δείχνει του Θεού τη μέρημνα για όσους αφήνονται στα χέρια του. Στον δρόμο λοιπόν, τον κεντρικό από τον Άγιο Γεώργιο προς Τριζίνα, είναι ένα γεφυράκι. Πριν το περάσω, στρίβω αριστερά σε ένα μικρό αγροτικό δρομάκι. Μια παλιά, μισοσβησμένη επιγραφή γράφει «Προς και χαριτωμένη». Εκεί λοιπόν, στο αριστερό μου χέρι, έβλεπα ένα πέτρινο σπίτι, σαν τα καστρόσπιτα της Δημητσάνας, να δεσπόζει πάνω από τον κάμπο της Τριζίνας. Μια πέτρινη κατασκευή, με 5 πορτοπαράθυρα στους 2 του ορόφους. Λίγο πιο πέρα από τη στροφή, υπάρχει επίσης πέτρινη παραλληλόγραμμη αποθήκη. Η μεγάλη άχαρη μεταλλική της πόρτα δεν ξεγελά την έμπειρη και εκπαιδευμένη στο αγιονόρος ματιά μου. Ετούτα εδώ τα κτίσματα κρύβουν σίγουρα μεγαλείο και ιστορία. Έμαθα το λοιπόν πως το σπίτι αυτό ήταν εξοχικό του Κουμουνδούρου, του πολιτικού της Μεσσηνίας, Καλαμάτα, που έζησε από το 1815 έως το 1883 και διετέλεσε επανειλημμένα πρωθυπουργός Ελλάδος. Πουλήθηκε το 1928 από τους απογόνους του στον κύριο Κλάδο και αυτός το άφησε κληρονομιά στο γιο του Γιώργο, τον μέχρι σήμερα ιδιοκτήτη. Σε αυτόν ανήκουν εκατοντάδες στρέμματα τριγύρω με ελιές, πορτοκαλιές και θερμοκήπια και όλη η έκταση προς το βουνό από πάνω, εκεί που τώρα είναι κτισμένη και χαριτωμένη. Από αυτόν ζήτησε ο γέροντας Επιφάνιος να αγοράσει την περιοχή όπου έκτισε το μοναστήρι. Αυτός δεν δέχτηκε λεφτά, απλώς του τη χάρισε και στάθηκε όσο μπορούσε να τους βοηθήσει. Παλιότερα ερχόταν τακτικά στο μοναστήρι, όμως εγέρασε τώρα πια και έχουμε καιρό να τον δούμε. Ζήτησα και με πήγανε να επισκεφτώ αυτόν τον άνθρωπο. Ήθελα τόσο πολύ να του σφίξω το χέρι. Όμως δεν ήθελε κουβέντα να μου πει για τα παλιά, όπως μου είπε. Διαβάζει στα βιβλία που του στέλνω από την Καλαμάτα για τον γέροντα Επιφάνιο και χαίρεται που βλέπει πως πολλοί τον ευλαβούνται. Υψηλός, ευθυτενής και διαυγέστατος, στα 86 χρόνια της ζωής του οδηγεί αυτοκίνητο, χάρηκε που με γνώρισε ειλικρινά, το έδειχνε η χαμογελαστή μορφή του. Μου έδωσε και συμβουλές για τις ελιές που θέλουν χαλκό και μου είπε ότι είναι κρίμα που κανένας δεν τους ρίχνει. Η κυρία Ευτυχία, η γυναίκα του, με κέρασε φυσική πορτοκαλάδα με νερό φρέσκο, δροσερό και κατευθείαν από μια πηγή δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Ασωμάτων, στο δρόμο για τον Άγιο Δημήτρη. Πιστεύω πως η δωρεά της γης που έκανε στη μνήμη του πατέρα του έκανε καλό στην ψυχή του γεννήτωρά του και έφερε και στο σπίτι του και σε όλη την περιοχή χάρη πολύ και ευλογία. Άνθρωποι ταπεινοί που δεν αρέσκονται σε επένους. Μη γνώτω η αριστερά σου, τύπη η δεξιά σου που γράφει στο Ευαγγέλιο. Θαύμασα τη θέα προς τη θάλασσα από τα παράθυρα του σπιτιού. Προσπόρο, μέθανα και μεταμόρφωση, επίδαυρο. Και τα πατώματά του θαύμασα ξύλα 20-30 πόντους φαρδιά και μήκος όσο είναι το δωμάτιο και του το είπα ο Κουμουνδούρος τα έφερε από την Καλαμάτα. Μου είπε ταπεινά σαν να δικαιολογείται. Το αγόρασε ο πατέρας μου το 1929. Ο παππούς του, μου εξήγησε, ήταν κριτικός επαναστάτης από χωριό δίπλα στα Ζωνιανά. Ήλθε εδώ με τα κουμπούρια του και την αρματοσιά του για να αποφύγει το κυνητό των Τούρκων. Παντρεύτηκε κοπέλα ντόπια και έτσι ξέμεινε στην Τριζίνα. Με κάλεσε εγκάρδια να τον ξαναεπισκεφθώ και σκέφτομαι αλήθεια να το κάνω. Μας γνώρισε η σχέση μας με την Κεχαριτωμένη. Το πετραχύλι του Παπαδημήτρη Γκαγκαστάθη. Τη 16η Ιουνίου του 1977, ημέρα Πέμπτη, βρισκόμενος στο ανεγυρώμενο ησυχαστήριο της Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τριζίνος, ως δόκιμος μοναχός και εργαζόμενος στο ησυχαστήριο, προσπαθώ να σηκώσω μια μεγάλη πέτρα, έπαθον δισκοπάθεια. Την ίδια ημέρα, έως την 19η Νέκτου 77 ημέρα Κυριακή, ήμουν κλινήρης και επονούσα πολύ.
Ο γέροντάς μας, πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ο κεκτήτωρ του Οσάνο Ιερού Ησυχαστηρίου, ήλθεν εις το κελίον μου και μου είπεν: «Ετοιμάσου να πάμε εις Αθήνας να εισαχθήσεις εις νοσοκομείον». Εγώ του είπον: «Πώς να ετοιμαστώ, δεν μπορώ ούτε τις κάλτσες να φορέσω». Μου απαντά: «Θα σου τις φορέσω εγώ, όπερ και εγέννητο». Αυτά στα σημέρα συνέπεσε να έλθει στο ησυχαστήριό μας ως προσκυνητής ο κύριος Σπυρίδων Σταυρή Κύπριος, ώστε σε γνώρισε τον ιερέα πατέρα Δημήτριον Γκαγκαστάθην, ο οποίος του είχε χαρίσει ως ευλογίαν το επιτρακύλιόν του και το οποίον έφερε μαζί του. Μου επρότεινε να το θέσω εις την μέση μου και να προσευχηθώ δια την ίαση. Κατόπιν κλινήρης αίτιων, προσευχήθηνε στην Παναγία μας και είπον: «Παναγία μου, ακόμη δεν ήρθον εις το ησυχαστήριό σου, το οποίον τώρα κτίζεται και πηγαίνω δια νοσοκομείων». Σημειωτέων ότι είχαν προσέλθει την 9η Ιουνίου 1977, προερχόμενος εκ της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, όπου κατόπιν εντολής του γέροντός μας πατρός Επιφανίου είχαν παραμείνει εκεί επί 13 μήνας. Την παρακάλεσα θερμά να με θεραπεύσει, αλήφοντας την μέση μου με λαδάκι το οποίον είχαν φέρει μαζί μου από το καντιλάκι της ιεράς εικόνος της Λυκοφυλούσης, ή της ευρίσκεται στην Οσάνο Ιερά Μονή. Ταυτοχρόνως δε έβαλα και το επιτραχύλιον του πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη και τον παρεκάλεσα να κάνει το θαύμα του. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 19 έκτου 77 Κυριακή, έρχεται ο γέροντάς μας, πατήρ Επιφάνιος, και μου λέει: «Είσαι έτοιμος, σε λίγο να χωρούμε δι' Αθήνας». Του απαντώ: «Δεν βρίσκω τον λόγον δια να ανέβω εις Αθήνας». Έβαλα λαδάκι της Γλυκοφυλούσης, έθεσε το επιτραχύλιον του πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη εις την μέση μου και αισθάνομαι καλά. Μου απαντά: «Ε, τότε κάθεσαι, μην έρχεσαι». Σε δύο ημέρες ηγέρθην της κλίνης και ήρχισα να εργάζομαι κανονικά. Την άμεσον αυτήν θεραπείαν άνευ φαρμάκων την αποδίδω αφενός εις το λαδάκι της Γλυκοφυλούσης και αφετέρου εις το επιτραχύλιον του πατρός Δημητρίου. Μεγάλη η δόξα της Παναγιάς μας και η παρησία του μακαριστού ήδη πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Τους ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας και τους ευγνωμονώ εσαΐ. Πατάπιος μοναχός 1 έκτου του 20. Υποσχέθηκα στον λίγαν αγαπητό μου πατέρα Πατάπιο πως δεν θα αλλάξω ούτε σε μία κεραία τη διήγησή του. Την ιστορία αυτή μου τη διηγήθηκε ο πατήρ Πατάπιος στο μοναστήρι της Κεχαριτωμένης στην Τριζίνα. Είναι από τους παλαιότερους μοναχούς αδελφότερους του μακαριστού πατρός Επιφανίου και πίναμε καφέ με τα δεθεία λειτουργία, συζητώντας για θαύματα που είχε ακούσει του αγαπημένου μου Παπαδημήτρη Γκαγκαστάθη. Εγώ, γιατρέ μου, τον Παπαδημήτρη δυστυχώς δεν τον εγνώρισα ποτέ. Αλλά ο Σπύρος, που έγινε αργότερα έγκαμος ιερέας και υπηρετής στον Άγιο Λάζαρο στη Λάρνακα της Κύπρου, συνδεόταν μαζί του και είχε μάλιστα για ευλογία το πετραχύλι που του χάρισε ο Παπαδημήτρης όσο ζούσε και το είχε πάντοτε μαζί του. Εδώ για σήμερα, Στέφανος Δημόπουλος, δρόμοι της Αγιότητος, ο γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος και ο πνευματικός κόσμος της Κεχαριτωμένης από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Οι Άγιοι και τα μοναστήρια, όταν λειτουργούν αυτά ως τόποι πνευματικής αναψυχής γνήσιας, συγκεντρώνουν πολύ κόσμο γύρω τους, πολλούς πιστούς ορθόδοξους χριστιανούς και τους αναγεννούν. Δεν θα αντικαταστήσουμε τις ενορίες μας με τα μοναστήρια, αλλά σίγουρα η επαφή μας με αυτά μας δίνει κουράγιο και μας αναζωογονεί πραγματικά. Όταν αυτά έχουν και ως ιδρυτές ή ηγουμένους ανθρώπους όπως ο γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, τα πράγματα είναι με τη χάρη του Θεού πάντοτε, άλλωστε έτσι αναδεικνύονται οι Άγιοι,
πολύ καλύτερα για όλους μας. Θα συνεχίσουμε με αυτό το βιβλίο και στις επόμενες εκπομπές. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.